Τραγικός επίλογος για τον Λουόμενο, ο οποίος παρασύρθηκε τα κύματα στην θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας, καθώς νωρίς το πρωί ξεβράστηκε στην ακτή σωρός του λίγα μέτρα από το σημείο που είχε χαθεί. Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν και ανέσυραν άνδρες του λιμενικού σώματος. Από ξηρά συναυαγωστώστες ταινίζαμε την περιοχή της Αμουδάρας μέχρι και αργά το βράδυ. Και ως προς τιμή του Περιφερειάρχη Λιμενικού Σώματος κ. Μπασάκου έμεινε πάρα πολύ αργά. Εμείς μείναμε όλη νύχτα εκεί με φακούς σε αυτογραμμή γύρω στα 2 χιλιόμετρα από το σημείο ανατολικά και δυτικά, χτενίζοντας την περιοχή. Και το ξημέρωμα με κλιμάκιο με συντονιστή τον κύριο Πατακό Γιώργο και το λιμενικό σώμα, τους άντρες του λιμενικού σώματος, εντοπίστηκε ανατολικά γύρω στα 200 με 300 μέτρα. Τον είχε βγάλει η θάλασσα τα κύματα λίγο έξω και τον τράβηξαν οι άντρες του λιμενικού σώματος μαζί με μένα και τον βγάλαμε έξω. Πρόκειται για έναν Πολωνό ηλικίας 32 ετών, ο οποίος ήταν κοφάλαλος. Παρά τους ισχυρούς ανέμους, ο άντρας έκανε τον μπάνιο του στην Αμουδάρα με τα ίχνη του να χάνονται το απόγευμα του Σαββάτου. Ο άνθρωπος ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο με μόλοπες λόγω της θαλασσοταραχής και της προστριβής του στα βράχια στο βυθό όλη νύχτα. Αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς για τον ίδιο ήταν κοφάλαλος, από ό,τι είπαν οι μαρτυρίες εκεί, και δεν άκουγε τα σφυρίγματα των ναυαγωσώστων. Ναυαγωσώστες προσπάθησαν να τον ανασύρουν. Δυστυχώς ο καιρός ήταν απαγορευμένος, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα να βγει έξω με τους ναυαγωσώστες. Αμέσως το σωστικό σκάφος των ναυαγωσωστών μαζί με το φυσικό σκάφος του λιμεναρχείου ήρθαν στην περιοχή, ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες. Στη συνέχεια, το σκάφος του σωστικού ομίλου Ηρακλείου μαζί με το 119, το μεγάλο σκάφος του λιμεναρχείου, συνέχισαν τις έρευνες από το Παγκρίτιο μέχρι και τα Ελληνοπεράματα. Ναυαγωσώσεις κατέβαλε επεγνωσμένες προσπάθειες για να το τραβήξει στην ακτή, όμως ο έντονος κυματισμός τον πήρε από τα χέρια του και τον εξαφάνισε. Από την πλευρά του ναυαγωσώστη της εταιρείας μας, του Ιάσονα του Σκουλά, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια. Τον κυνήγησε, τον πρόλαβε. Είχαν βέβαια εντωμεταξύ απομακρυνθεί από την ακτή, τον αγκάλιασε και προσπάθησε να τον ανασύρει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, του τον πήρε το κύμα από τα χέρια μέσα και παρότι επενέβηκε δεύτερος ναυαγωσώστης, στην προσπάθειά τους δεν άντεξαν ούτε οι ίδιοι οι ναυαγωσώστες.